κόψτε με γυαλό. Και σε ένα γαμψινό. Όπου τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε το Βάνδον Τρικομίας, εδώ, στο χωριό Σέρα, κοντά στον ομώνυμο ποταμό, επινοήθηκε και χορευόταν ο χορός Σέρα, ο οποίος ακόμη και σήμερα χορεύεται από τους κατοίκους του τόπου. Τίποτε δεν άλλαξε στο χώρο. Ας έφυγαν ξεριζωμένοι αναγκαστικά οι Ελληνοπόντιοι, ας έμειναν πίσω άλλοι, οι μουσουλμανοφανείς, οι μουσουλμάνοι. Τα ήθη όμως έμειναν ίδια, όπως και οι ενδυμασίες, οι τρόποι ζωής, οι καλλιέργειες και βέβαια το περιβάλλον, πλούσιο πάντα και οργιαστικό σε βλάστηση και ποικιλία.
Και εδώ ας θυμηθούμε με την ευκαιρία το Χρύσανθο που έγραφε ότι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της περιοχής δεν διέφεραν σε τίποτε άλλο εκτός της θρησκείας από τους Έλληνες Ορθοδόξους του τόπου. Ήθη και έθιμα, χωρί, τραγούδια, αμφιέσεις ήταν κοινά και στους μεν και στους δε. Δεν γνωρίζουμε αν στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν η λύρα ή ποια όργανα συνόδευαν μουσικά το χορό. Ξέρουμε όμως με βεβαιότητα ότι το αίσθημα της εφορίας που κατήχε τους αρχαίους χορευτές ήταν όμοιο με ό,τι και σήμερα δυναστεύει την ψυχή των ποντίων όταν χορεύουν. Στο έργο του «Περιορχήσεως», ο Λουκιανός, γράφοντας τα τέλη του 2ου μετά Χριστού αιώνα, σημειώνει: «Τόσο πολύ κυρίευσε τους ανθρώπους που ζούσαν στον πόντο ο χορός, ώστε τον ορισμένο χρόνο που γίνονται χορευτικές παραστάσεις, ξεχνούν όλα τα άλλα και κάθονται επί ολόκληρες ημέρες και βλέπουν τους χορευτές να παριστάνουν πότε τους κορύβαντες, πότε τους ατήρους και πότε τους βοσκούς. Και τους χορούς αυτούς που χορεύουν οι άνθρωποι από τις πιο ευγενικές οικογένειες και οι πρώτοι σε κάθε πόλη, δίχως να ντρέπονται στο ελάχιστο, αλλά αντίθετα περηφανεύονται μάλλον γι' αυτό, για τις επιδόσεις τους στο χορό, παρά για την ένδοξη καταγωγή ή τα αξιώματα και τις τιμές των προγόνων τους». Ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, που επισκέφθηκε στις αρχές του αιώνα τον Πόντο, συγγραφέας του έργου «Περιήγησης εις Πόντων», όταν περιηγήθηκε την περιοχή και είδε τους κατοίκους των πλατάνων να χορεύουν τη σέρα, έγραψε: «Κατά πάσας τας διευθύνσεις του σώματος τροφέ, η στενή προς αλλήλους των χορευτών σύσφυξης, η βιαία προς το δάπεδον στροφή, των ποδών εκτύπη και των όπλων εκδούπη, εσυσπάσεις των νιών του σώματος, ο ενθουσιασμός ο καταλαμβάνων τους χορευτάς, των θεωμένων επεφημίε, η απανταχού εν είδης πυνθύρος μεταδιδομένη συγκίνησης, πάντα ταύτα προδίδουσιν τη αυτήν πρωτοτυπίαν και το σαύτην έβλην εις το χορευτικόν σύμπλεγμα, ώστε δικαίως θα η δύνατό της να κατατάξει των σέραν χωρών μεταξύ των διασημωτέρων ολοκλήρου του κόσμου». Εδώ λοιπόν, στην ελληνικότατη κάποτε περιοχή των πλατάνων, προτάρχησαν οι πόντοι να χορεύουν τη σέρα. Τα πλάτανα, πριν από τον ξεριζωμό, είχαν περί τις 400 ελληνικές οικογένειες που ζούσαν σε δύο ενορίες με δύο ναούς, ο ένας από τους οποίους, των ταξιαρχών, αναγόταν στους χρόνους των Κομνηνών. Κατά τον Δημοσθένη Οικονομίδη, πριν από το 1922, τα χωριά της περιοχής βρίσκονταν τα περισσότερα γύρω από τον ποταμό Καλάνεμα και κατοικούνταν από εξισλαμιστέντες Έλληνες, εκτός από λίγα αμιγώς ελληνικά. Thank you.
Ολυμπιακός που τον περιγράφει ο Ξενοφών στην Ανάβαση ως εξής. Σηκώθηκαν λοιπόν δύο και χόρεψαν με τη συνοδεία αυλού, φορτωμένοι με τον οπλισμό τους, και πηδούσαν ψηλά και αλαφριά, παίζοντας με τα μαχαίρια τους. Ότι τον πλήγωσε. Εκείνος ωστόσο έπεσε χάμω τεχνικά. Και φώναξαν τότε οι παφλαγόνες, και ο ένας μεν, αφού πήρε τα όπλα του άλλου, έφυγε χορεύοντας, κι ύστερα σηκώθηκε κι ο άλλος και άρχισε κι εκείνος να χορεύει. Δύο οι χορευτές και τώρα, όπως και τότε, ίδιες οι κινήσεις, η τεχνική, τα ελεύθερα βήματα, οι φιγούρες που ποικίλουν κατά περίσταση, τόσο που να νομίζει κανείς ότι ο αρχαίος ιστορικός περιγράφει τον χορό όπως τον εκτελούν σήμερα δύο πόντι και όχι δύο αρχαίοι χορευτές. Ο προσκυνητής αντικρίζει κάποτε πάνω από τα σύννεφα
ή τυλιγμένο στην ομίχλη, το όρος Μελά, το βουνό της Παναγίας. Εκεί όπου πριν από 14 αιώνες έχτισαν το μοναστήρι της, βαδίζοντας, πλέοντας, τρέχοντας πίσω από την εικόνα της, τη ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι δύο μοναχοί, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Ο προσκυνητής βλέπει πρώτα στη ρίζα του όρους Μελά σχεδόν το ναίδριο της Αγίας Βαρβάρας. Σε αυτό, σε μια κρύπτη, η μοναχή της Παναγίας σου Μελά, τις τραγικές ημέρες του ξεριζωμού, λίγο πριν εγκαταλείψουν τη μονή, απόθεσαν τα τρία πολυτιμότερα κειμενιά της. Την εικόνα της Θεοτόκου, το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου και το Σταυρό του Μανουήλ Τρίτου Μεγάλου Κομνηνού. Τα κειμενιά αυτά, το 1931, ξεθάφτηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα για να εναποτεθούν στο Βυζαντινό Μουσείο τα δύο πρώτα, ενώ η εικόνα στολίζει τη νέα ανιστολημένη μονή στα υψώματα του Δερμίου. Λίγο πιο πέρα από την Αγία Βαρβάρα αρχίζει η κλίμακα της μονής που οδηγεί τον προσκυνητή ως τη μοναδική είσοδο του σπηλαίου και του μοναστηριού. Εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να ανέβηκαν αυτά τα σκαλοπάτια και χιλιάδες θα ανεβαίνουν ακόμη και τώρα, νοσταλγοί πόντιοι επισκέπτες και μουσουλμάνοι, ιδίως γυναίκες, που πάνε να προσκυνήσουν τη Μεριά Μάνα, τη Μητέρα Μαρία. Σήμερα η μονή αναστηλώνεται σιγά σιγά, αλλά από τον ξεριζωμό, ως πριν από λίγα χρόνια στα κτίσματά της, ξέσπασε η μανία των φανατικών μουσουλμάνων της περιοχής, που σε πολλές περιπτώσεις το αντιμετώπισαν ως αποθήκη οικοδομικού υλικού. Τόσο το ιερό της εκκλησίας καθολικού, όσο και ο κυρίως ναός, είναι γεμάτοι από τοιχογραφίες καμωμένες από πολλούς επιδέξιους τεχνίτες. Εδώ εργάστηκαν ο ιεροδιάκονος Ιαρόθεος, Πελοποννήσιος στην καταγωγή, το 1732, ο Σάββας από την Ινώη, το 1712, ο Γρηγόριος Ιερεύς και Οικονόμος Χαλκίας το 1741. Υπάρχουν όμως και προημότερες τοιχογραφίες του 1686, ενώ ενδέχεται κάτω από αυτές να κρύβονται ακόμη παλαιότερες εργασίες του 14ου αιώνα. Στο σπήλαιο επίσης βρισκόταν το Αγίασμα, το θαυματουργό νερό του οποίου έρχονταν να πάρουν από χιλιόμετρα μακριά ευσεβείς πόντιες. Ενώ τώρα καταφθάνουν να το πιούν ή να το πάρουν στα σπίτια τους μουσουλμάνες, οι οποίες υποθετικά δεν πιστεύουν στο Χριστό, παρά μόνο ως προφήτη, έναν από τους πολλούς που προηγήθηκαν του Μωάμεθ. Στο σπήλαιο επίσης βρίσκονται η βάση του Κοδωνοστασίου. Το υπόλοιπο κτίσμα καταστράφηκε και πολλά ναίδρια, όπως του Τιμίου Σταυρού, που κτίστηκε ειδικά για να δεχθεί το δώρο του Μανουήλ Τρίτου. Και σημειωθεί εδώ ότι προσωπογραφίες των μεγάλων κομνηνών στο ιερό της Μονής είχε εντοπίσει πριν από το 1922 ο Βρετανός βυζαντινολόγος και μελετητής της Μονής, Ράις Τάλμποτ. Στην είσοδο του κυρίως Ναού πάντως σωζόταν στον περασμένο αιώνα επιγραφή που μνημόνευε τον Αλέξιο Τρίτο Μεγάλο Κομνηνό. Αλέξιος Κομνηνός κτήτορ πέφηκε της Μονής Ταύτης νέος. Λέγει τη μητρία αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου, ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μητήρ σου. Παντού στο χώρο, εκτός από τον κυρίως ναό, κατάσπαρτα βρίσκονται κελιά σε ερείπια, η τράπεζα της Μονής, η βιβλιοθήκη της, χώροι άλλοι βοηθητικοί, εξώστες από τους οποίους ο επισκέπτης βλέπει το πανόραμα των γύρω βουνών και ακούει τα νερά να κυλούν βροντώντας. Ήχος ζωής γονιμοποιός. Αιώνες χρειάστηκαν να ανεβαστούν εδώ ψηλά οι πέτρες και το υπόλοιπο οικοδομικό υλικό. Αιώνες απαιτήθηκαν για να κτιστεί λίγο-λίγο αυτό το ενυψίστη θαύμα, το οποίο και σήμερα αποτελεί
ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα του τουρκικού κράτους και πόλου έλξης των τουριστών. Μετά την Παναγία Σουμελά, ο επισκέπτης μπορεί να τραβήξει νοσταλγός πάντα προς τη μεριά της Λαραχανής, παλιού χωριού της Ματσούκας, όπου ως το 1922 ζούσαν περί τους 700 Έλληνες και αρκετές μουσουλμανικές οικογένειες, ορισμένα μέλη των οποίων ήταν κρυπτοχριστιανοί κλωστοί κάποτε. Παρά τον αναγκαστικό εκπατρισμό των Ελληνοποντίων όμως, παραμένουν ακόμη αρκετά σημάδια της δυσχυριετούς παρουσίας τους. Όπως παλιά σπίτια με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τους. Αντίκρι φαίνεται καθαρά ο δρόμος της Ζήγανας, του ψηλού βουνού από το οποίο περνάει και περνούσε ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην ενδοχώρα του Πόντου. Η Αργυρούπολη, καν για τους Ελληνοποντίους, σύμφωνα με το Δημοσθένη Οικονομίδη, κείται εν εξόχω τοποθεσία εν είδη ημικυκλίου επί της κατοφερίας ωραίων αμφιθεατρικός. Κατά τον ίδιο, ως το 1922, η πόλη από μακριά φαινόταν σαν ένα σωστό πανόραμα με τις έξι ενορίες της, του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Θεοδόρου, του Αγίου Γεωργίου, όπου βρισκόταν κάποτε και ο ομώνυμος Μητροπολιτικός Ναός, της Παναγίας, του Τιμίου Σταυρού και τα Λιβάδια. Από τα αρχοντικά των αρχιμεταλλουργών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σώζονται μόνο λίγα ερείπια σήμερα, ενώ η είσοδος ενός εγκατελειμμένου μεταλλείου χάσκι για να θυμίζει τις παλιές δόξες στη ρίζα ενός βουνού. Όμως παρόλο που οι Έλληνες εγκατέλειψαν τον τόπο, παρόλο που η σημερινή Αργυρούπολη μετακινήθηκε σε νέα τοποθεσία, αφήνοντας μονάχα στη σιωπή τους τα χαλάσματα και τις μνήμες, έμεινε και εδώ κατάλοιπο ιστορικό του παρελθόντος το φάντασμα μιας ολόκληρης πόλης, που έναν καιρό έπαιζε καθοριστικό ρόλο στα πράγματα μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. Σήμερα, από το περιλάλητο φροντιστήριό της, το δεύτερο σε σημασία σχολείο του Πόντου, σώζονται μόνο ορισμένοι τείχοι, όπως από τον Άγιο Γεώργιο, τη Μητρόπολη. Κι ωστόσο, στις αρχές του αιώνα, το σχολείο αυτό είχε περισσότερους από 300 μαθητές και 12 καθηγητές, παρόλη την παρακμή των μεταλλείων που ως τα μέσα του 19ου αιώνα έδιναν ζωή στην πόλη. Ένα γομάρι, όπως το λέει η ίδια, για να ταΐσει τα ζωντανά της. Ένας μας την πλησιάζει και τη ρωτά. Για πες, πώς λένε σε. Το όνομα σου, το όνομα σου. Το όνομα Μιλιέη. Αλλά αυτοίς δεν φτάτε να δω και. Αν τώρα θα τρώγω τα βάλεις, θα κολλήσουμε. Ναι, θα κολλήσω, σαν δίωσα το. Για πες τώρα, πώς περάνετε να δω και, περάνετε καλά. Με την Γελεντή. Από πού? Από τον Μπαχάρα. Από πού? Και φορτώσες θα τα κέρδες. Φορτώσες με τη Ρέσο. Εσύ από ποιο χωρίο είσαι? Εγώ παλάω χωρίο είμαι. Πώς λένε το χωρίο? Το χωρίο πώς λένε? Γοργοράει. Και η υψηλή πού και καένει? Η υψηλή σκουλάχη. Ξέρετε, και πίεσαι καμία. Καμία ούτε πίεσαι. Α, και πίεσαι είναι. Εμείς θέλουμε να πάμε τώρα, μπορούμε και πάμε. Με την Αραπά πάτη. Με την Αραπά. Ναι. Μπορούμε και πάμε. Τι επιλογή καλά, δεν είναι.
Άντε, πού είσαι, πάτη. Ποιος, καλύτερα που κουβάρα μου. Από πού και πάμε, από πού και. Κορδόμον, από πού και. Κορδόμον, ο Ιαντάταβα, ο Ιαντάταβα, πού είναι τα βάρ. Πού είσαι, από τα βάρ, από τα βάρ, από τα βάρ. 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 Ρούγκα. Αυτό το χωρίς τεσό είναι. Αυτό είναι, λέω, τι μου ήρθε, κονσιλίγιο. Τι θείας. Λέω. Τι μου ήρθε. Τι μου ήρθε, κονσιλίγιο είναι. Ξέρω. Αυτό εξέρχε καλασσέου. Κονοσσέου, κονοσσέου. Κονοσσέου. Ρούγκα, ρούγκα. Ρούγκα παρεκτέ. Ναι. Έλα, με ντρέπεσαι. Ήρθε, ήρθε, να επιζέψουμε. Επίσης, έλα. Πώς λένε εσένα εσύ. Λέγει, εγώ ξέρω να λέω. Εμείς σαν τεσάσινες, με ντρέπετε, έναν. Είστε οι πυρδιστικοί. Ήρθε, όχι. Ξέρω, μόνο Ρωμαίκα. Ρωμαίκα, κούρδο, τι και ξέρω. Και να γεσίστε άλλο κονοσιακές, όμως εμάς. Ναι, άλλο κονοσιακές, Καλοίτε μέτρο να παδέξεμεν, όχι. Απαδακά, εσένα και πήρα στο Ιουνάν. Εμείς στο Ιουνάν, αλλά οι παλαιοί ήμουν. Ξέχασαν πολλά από τα ελληνικά τους ιοφλίδες. Το γλωσσικό ιδίωμα που μιλάνε δέχεται συνεχώς την επίδραση της τουρκικής. Πολλοί, οι περισσότεροι, δεν μπορούν να μετρήσουν στα ελληνικά πέρα από το 5. Ωστόσο, ανάμεσά τους, ορισμένοι εξακολουθούν ακόμη να έχουν επίθετα που θυμίζουν τη χριστιανική και ελληνική καταγωγή τους, όπως Αντώνογλου ή Παπάζογλου, δηλαδή Παπαδόπουλος.